έντυπνα πυκνά οι παρεμβάσεις του όσον αφορά θέματα που σχετίζονται με ομάδες πληθυσμού που έχουν θέματα. Ένα θέμα τελευταίο ήταν η επίσκεψή του στο Υφυπουργείο Πρόνοιας, Κοινωνικής Πρόνοιας. Είχε συνάντηση με την κυρία Ευαγγέλου, την Υφυπουργό, και έγινε μια διευθέτηση ενός προβλήματος που ταλανίζει πάρα πολύ κόσμο, που έχει να κάνει με τους αμαία. Είναι το επίδομα αμαία μετά το γάμο. Να δούμε τι συμφωνήθηκε. Καλημέρα κύριε Αποστόλου. Καλημέρα κύριε Δημητρόπουλο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία. Καλημέρα σε όλους. Για πέστε μου τώρα αυτό το επίδομα. Αυτό μέχρι τώρα τι γινόταν με το επίδομα αυτό? Δηλαδή παντρευόταν ένας αμαία, κοβότανε? Ναι, να πούμε ότι αυτή τη στιγμή το αναπηρικό επίδομα τιμή ακριβώς συνδεδεμένο με το 3Ε. Δηλαδή με οικονομικά, θέλετε, δεδομένα του υποκλειστού της οικογένειας. Όταν ένα άτομο με αναπηρία συμβεί ή παντρεύεται, τότε λόγω των εισοδημάτων του ή της συζύγου, το επίδομα αυτό αποκόπτει. Για εμένα και για το κίνημα των αναπήρων είναι μία από τις πιο αναχωριστικές, αν θέλετε, ρυθμίσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην νομοθεσία. Και έχω καταθέσει πρώτα συνόμου από το 2022, έτσι ώστε αυτή η αδικία να τερματιστεί. 22-24 σήμερα, καλά είναι. Πώς το είδε η κυρία Υφυπουργός το αίτημα? Να πούμε αγαπητέ Ανδρέα, ότι πάμε έτσι για να διαμορφώσουμε νέα νομοθεσία. Αυτό ακριβώς. Ουσιαστικά εδώ και μερικούς μήνες το Υφυπουργείο Πρόνοιας έχει μπει σε συζήτηση με τις οργανώσεις αναπήρων, έτσι ώστε να διαμορφωθεί μια νέα νομοθεσία που ουσιαστικά θα διαχωρίζει τα αναπηρικά επιδόματα από το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Και για πρώτη φορά Υφυπουργός Πρόνοιας, μετά από συνάντηση την οποία είχαμε, όπως πολύ καλά είπε, την προηγούμενη εβδομάδα, αποδέχτηκε επισήμως την ουσιαστικά πρόταση που κατέθεσα, που είναι και θέση των κινημάτων των ατόμων με αναπηρίες, ότι ακριβώς στη νέα νομοθεσία θα αποσυντελεθεί, ας πούμε, τα εισοδήματα του συζύγου των ατόμων με αναπηρία από το αναπηρικό επίδομα. Εδώ να πούμε, κύριε Δημητρόπουλε, ότι έχουμε ακόμα δρόμο για να έχουμε ενώπιον μας αυτή την νομοθεσία. Η δέσμευση την οποία μου δόθηκε στη συνάντηση που είχα και με την Υφυπουργό και με τον Γενικό Διευθυντή και με λειτουργούς του Υφυπουργείου είναι ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα κατατεθεί ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων η σχετική νομοθεσία. Μάλιστα. Να πούμε εδώ, γιατί με ρωτάνε πάρα πολύ συμπολιτισμό, γιατί για να ξέρετε ότι η ιδέα στο να καταθέσω αυτή την πρόταση νόμου του 2022 προήρθε από πραγματικές ιστορίες και φίλων μου, αλλά και άλλων συμπολιτών μας, που ουσιαστικά μου παρουσίασαν το τι ήδη βιώνουν. Θα πρέπει, επειδή με ρωτάνε, θα πρέπει να αναμένουμε την αλλαγή της νομοθεσίας. Αλλά για πρώτη φορά, με επίσημη ανακοίνωση στο Υφυπουργείο, υιοθετά ουσιαστικά αυτή την πρόταση. Τώρα, επειδή ασχολείστε πάρα πολύ με τα θέματα αυτά που άλλοι δεν ασχολούνται, που έχουν να κάνουν με ομάδες ευάλωτες και έχετε λύσει θέματα, μου αρέσει το σύνθημά σας τώρα με τις ευρωεκλογές, το «κανείς μόνος». «Κανείς μόνος» είναι πολύ ωραίο. Δεν το λέει κανένας άλλος, «κανείς μόνος». Ωραίο. Πώς το καταλαβαίνετε αυτό εσείς? Γιατί είστε ένας άνθρωπος με ανησυχίες, με προβληματισμό, με έντονη δράση. Πώς το εννοείτε το «κανείς μόνος» σε μια κοινωνία που δυστυχώς δεν εξαρτάται από εμάς αν θα είμαστε μόνοι ή όχι. Εξαρτάται από την εκάστοτε εξουσία πώς ενδιαφέρεται για τις ευάλωτες ομάδες. Ακριβώς. Και προήλθε μέσα από το γεγονός ότι η ενασχόλησή μου, κύριε Δημητρόπουλε, τα 3 χρόνια ως βουλευτής είναι κυρίως, αφορά κυρίως τα θέματα υγείας, παιδιάς και πρόνοιας, που αγγίζουν, αν θέλετε, την ποιότητα ζωής του κάθε πολίτη.
και το, αν θέλετε, το σύστημα κανένας μόνος που επέλεξα να χρησιμοποιήσω για τις ευρωεκλογές, τώρα που είμαι υποψήφιος ευρωβουλευτής, προέρχεται ότι ο κύριος μου στόχος, το κύριο μου μέλημα είναι να προάγω, να σχεδιάζω και να υλοποιώ πολιτικές που να στηρίζουν ακριβώς κυρίως όσους τώρα έχουν περισσότερη ανάγκη. Δηλαδή τους χρόνους ασθενείς, τα άτομα με αναπηρία και σε βάλλοντας ομάδες πληθυσμού, αλλά και ευρύτερα τους πολίτες οι οποίοι αναμένουν από τους πολιτικούς όχι λόγια αλλά πράξεις και να εφαρμόζουν πολιτικές για καλύτερη ποιότητα ζωής. Και είναι με αυτή την λογική που κατέρχομαι σε αυτές τις εκλογές με το συγκεκριμένο σύστημα. Μάλιστα. Εύχομαι τα καλύτερα και τώρα στις ευρωεκλογές, αλλά είμαι σίγουρος ότι η δουλειά που κάνεις στο Ευρωκοινοβούλιο έχει εκτιμηθεί ιδιαίτερα. Σε ευχαριστώ στο Κοινοβούλιο στην Κύπρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ μου, Ανδρέα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Πραγματικά να είστε καλά, καλή να είστε καλά, καλή συνέχεια. Yeah. Πάμε να δούμε, φίλες και φίλοι, την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης με τον οπλισμό που βρέθηκε σε τάφο στην Ορόκλινη. Και αμέσως μετά δούμε τα υπόλοιπα θέματα μας. Μάχη με τον χρόνο δίδει η ανακριτική ομάδα του ΤΑΕΛΑΡΝΑΚΑΣ μετά τον εντοπισμό του οπλοστασίου μέσα σε τάφο στο κημητήριο της Ορόκλινης, προκειμένου να συμπληρώσει το πολυδέδαλο παζλ γύρω από σχεδιαζόμενες εγκληματικές ενέργειες, ανεξιχνίαστες υποθέσεις, συνεργάτες των συλληφθέντων, καθώς και ενδεχόμενους παραλήπτες μέρους του οπλισμού. Το ανησυχητικό, κύριε Δημητρόπουλε, είναι ότι είχαμε εντοπίσει βαρετού τύπου στρατηγικό οπλισμό, αντιαρματικό εκτοξευτήρα, εκρηκτικές ύλες υψηλής ισχύος. Υπήρχε ένας αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός, το οποίο υπήρχε ενσωματωμένο ένα κινητό τηλέφωνο συνδεδεμένο και έτοιμο προς χρήση. Αντιλαμβάνεστε τη σοβαρότητα. Σίγουρα αυτή τη στιγμή γίνονται εξετάσεις, υπάρχουν πολλά ερωτήματα τα οποία θα πρέπει να απαντηθούν, αν εμπλέκονται άλλα πρόσωπα, γιατί βρίσκονταν εκεί, ποιος ο σκοπός τους, γιατί ο ίδιος ο 46χρονος τη δεδομένη στιγμή παρέλαβε το συγκεκριμένο οπλισμό, είχαν προγραμματισμένη εγκληματική ενέργεια, όλα αυτά διερευνώνται. Παρόλο που υπάρχουν πληροφορίες ότι το οπλοστάσιο ανήκει σε κατάδικο, ο οποίος εκτύπηνε φυλάκιση στις κεντρικές φυλακές, εντούτοις μέχρι στιγμής δεν έχει μετατραπεί σε μαρτυρία, ούτως ώστε να δικαιολογεί έκδοση εντάλματος σύλληψης του. Και όλα αυτά εν αναμονή των αποτελεσμάτων επιστημονικών εξετάσεων επί των τεκμηρίων, κάτι που ενδεχομένως θα διευρύνει τον κύκλο των συλλήψεων. Θα δούμε το ιστορικό των όπλων αυτών, αν έχουν χρησιμοποιηθεί σε άλλες εγκληματικές ενέργειες. Όλα αυτά διερευνούνται. Υπάρχει ένα πολύ ανακριτικό έργο μπροστά μας αυτή τη στιγμή, μεγάλο ανακριτικό έργο, το οποίο είναι σε πλήρη εξέλιξη αυτή. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η απάντηση της Εθνικής Φρουράς ως προς την προέλευση των όπλων και των πυρομαχικών ήταν αρνητική, καθώς δεν προέρχονται από τις τάξεις της. Όπως διαπιστώνεται, τα περισσότερα είναι προϊόντα τα οποία μεταφέρθηκαν στις ελεύθερες περιοχές από τα κατεχόμενα. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, στη δήμαρχό μας, ο Δήμαρχο Λευκονίκου, την Ζήνα τη Λυσάνδρου. Και γιατί πάμε εκεί? Γιατί στα κατεχόμενα, ανενόχλητοι, κυριολεκτικά ανενόχλητοι βέβαια και προκλητικοί βέβαια, Ισραηλίτες, Γερμανοί και εσχάτως Αμερικανοί σφετερίζονται κατ' εξακολούθηση παράνομα